Κοιτάξτε, ο ορεινός φορέας τι θα είναι? Μία ανακύκλωση των παλιών. Και αλλαγή προσώπων, εναλλαγή προσώπων. Αλλά η πολιτική, η στρατηγική του νέου φορέα είναι προδιαγεγραμμένη. Είναι η αποφάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στρατηγική της. Είναι η αποφάση του ΝΑΤΟ. Πάντως, εκτός του ΚΟΕ, όλοι οι άλλοι λένε καλώς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Αυτό που λέτε είναι λογικό. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, οι πολιτικοί που θα εφαρμόσουν ή που θα προτείνουν είναι εντός των τυχών της αντιλαϊκής πολιτικής, αυτής της πολιτικής που φορτώνει όλο και περισσότερα βάρη στις πλάτες του λαού και δημιουργεί όλο και περισσότερους κινδύνους. Προσέξτε, εδώ είχαμε χθες ένα πολεμικό ανακοινωθέν. Με σημειοφόρο την ελληνική κυβέρνηση, τα άλλα κόμματα δεν λένε κουβέντα. Το πολεμικό ΝΑΤΟ, λέτε. Του ΝΑΤΟ, βεβαίως. Τα άλλα κόμματα δεν λένε κουβέντα. Αν δεν γινόταν το γαλλικό μέτωπο, Λεπέν και Μακρόν θα ήταν. Προσέξτε τώρα, έτσι κι αλλιώς. Κυριαρχεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είστε απέναντι στο γαλλικό μέτωπο. Βεβαίως είμαστε. Από την άποψη πια ότι είναι ετερόκλητες ομάδες, χωρίς κάποια κοινή λογική. Βέβαια, η κοινή λογική είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους συνενώνουν και η ανάγκη τι, να συμμετέχουν σε μια διαχείριση αστική, η οποία έχει αποδείξει εκ των πραγμάτων ότι όχι μόνο διέξοδο δεν μπορεί να φέρει προς όφελος του λαού, αλλά αντίθετα θα επιδεινώνει τη θέση του λαού. Και από αυτήν την άποψη είναι αυταπάτες. Και σε πλαίσιο αυτό, εμείς λέμε καθαρά στην εργατική τάξη, στα πλατεία λαϊκά στρώματα, να γυρίσουν την πλάτη σε όλες αυτές τις διεργασίες που γίνονται στον χώρο της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Γιατί είναι εκπαιδευμένη και οι δυσκολίες που έχει. Αυτή είναι η πραγματική δυσκολία. Τι, ότι δεν μπορεί πλέον να εγκλωβίσει με την ίδια ευκολία που έκανε στο παρελθόν ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Μα οι κομμουνιστές πλέον με την πολιτική την οποία. Όχι μόνο σοσιαλιστές, και οι κομμουνιστές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας. Το λέω για τον κόσμο κυρίως. Με την πολιτική που έχει πλέον καταγραφεί στις λοιπές δυνάμεις. Ενώ ήταν ένα πολύ ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα, με την πολιτική όμως των συνεργασιών εντός των τυχών, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι οδηγεί και υποδηγήθηκε. Από αυτή την άποψη, η ανατρεπτική πολιτική είναι αυτή που βοηθάει η ισχυροποίηση του ρεύματος αμφισβήτης της κυρίαρχης πολιτικής και όχι ενσωμάτωση. Να μην έχουμε το Μητσοτάκη για πόσα χρόνια εδώ και δεν μας ενδιαφέρει όμως. Αλλά ποιος τον έβγαλε το Μητσοτάκη? Ποιος τον έβγαλε το Μητσοτάκη? Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα. Βασικό ερώτημα είναι το εξής. Την οποία θέλουμε να την κερδίσουμε προ όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Πώς θα αντιμετωπιστεί η κλιμάκωση αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης περιμένοντας μέχρι τις επόμενες εκλογές του 2027? Γιατί αυτό που οδήγησε στο 28% τη Νέα Δημοκρατία ήταν οι μεγάλες αγωνιστικές κινητοποίησεις εργατών, αγροτών, φοιτητών, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό δυσκολεύει. Όλες το κουκουέ. Όχι, όχι, δεν είπαμε. Λίγο... Ο πρόεδρος δεν είπαμε. Δεν λέμε δεν προσπαθούμε. Να πείτε ότι μόνο εκφράζει το λαό. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση, η Νέα Αριστερά δεν εκφράζει το λαό. Προσέξτε. Τι λένε όμως, περιμένουμε μέχρι το 27. Οι αγώνες είναι αυτοί που πρωτοστατεί το ΚΚΕ στην καθημερινή πάλη του λαού. Και ακριβώς αυτό είναι που δυσκολεύει την κυβέρνηση, αλλά ακριβώς αυτό που διευκολύνει τις τάσεις ισχυροποίησης του ρεύματος αμφισβήτησης. Άρα λοιπόν εμείς λέμε το εξής. Δεν περιμένουμε μέχρι το 27. Απλά και μόνο ο λαός να μετατραπεί σε ψηφοφόρο. Ναι. Αλλά πρέπει να είναι ενεργός καθημερινά, να παλεύει για τα προβλήματα και να διεκδικεί λύσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Η οργάνωση λοιπόν της λαϊκής πάλης, η ισχυροποίηση αυτού του μετόπου θα αποτελέσει ακριβώς και το βασικό πρόβλημα. Σε σχέση με αυτό το οποίο λέτε. Συμφωνείτε επί της ουσίας. Ναι. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε το δέντρο και όχι το δάσος. Αλλά ακόμη και το δέντρο να δούμε. Τα κενά στην αμυντική διάταξη της χώρας που λένε τα υπόλοιπα. Πριν από 15 μέρες, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν την παραμονή της συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Δεν αφήνει αυτή η συστοιχία πάντως που παραμείνει κενά. Γιατί την ψηφίσανε? Προστατεύει τα σύνορα, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας από τη Σαουδική Αραβία? Δεν τρελαθούμε τώρα. Αυτή την άποψη και τα οπλικά συστήματα έχουν αποδεχτεί που στέλνονται. Για τα όπλα λευκού φωσφόρου δεν υπάρχει κουβέντα ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα που στέλνονται στην Ουκρανία με απόφαση της, και ενημέρωση της Βουλής. Από εκεί το μάθαμε. Όπως επίσης δεν λένε κουβέντα για όλα αυτά που αποφάσισε το ΝΑΤΟ. Το πολεμικό ανακοινωθέν για κλιμάκωση και γενίκευση του πολέμου και το συγκρούσεων. F-16 λέτε που θα πάνε. 40 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, F-16, πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Είπαμε ότι δεν θα συμμετάσχει στην Ελλάδα. Και πέρα από όλα, συμμετέχει στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα συμμετέχει. Μα μέλος του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα είναι σημειοφόρος. Και μάλιστα είναι και σημειοφόρος. Μα μέλος του ΝΑΤΟ. Και όχι μόνο αυτό. Φτάσαμε στο σημείο να υπογράψουμε τι τώρα. Το νέο άξονα, οδικό άξονα. Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βουλγαρία, Ρουμανία για τη μεταφορά στρατιωτικών νατοϊκών δυνάμεων και ταυτόχρονα παράλληλου αγωγού ενεργειακού για τον εφοδιασμό
των ατομικών στρατευμάτων με ενέργεια από την Ελευσίνα πάλι, Αλεξανδρούπολη. Για να πάει... Αυτά, τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι έτσι εμπλέκεται, ότι έτσι εμπλέκεται η Ελλάδα όλο και περισσότερο. Άλλα κόμματα συμφωνούν. Ναι, το πρόβλημα ποιο είναι όμως. Ότι εμπλεκόμαστε, όλο και περισσότερο σε αυτή την υπεριαλιστική σύγκρουση που από αυτή την άποψη χαμένος θα βγουν οι λαοί και τη ΝΑΤΟ. Τι είναι του ΝΑΤΟ λοιπόν? Το ΝΑΤΟ είναι το αγγελούν που προασπίζει. Τι προασπίζεται? Το αμυνόμενο. Τα συμφέροντα πιανού. Τα συμφέροντα τα οποία προσπαθούν με την αλλαγή των συνόρων να επιβάλλουν και δεύτερον και το ΝΑΤΟ τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών. Θέλει το ΝΑΤΟ αλλαγή συνόρων. Λοιπόν, έχουμε μια υπεριαλιστική σύγκρουση αυτή τη στιγμή. Μα θέλετε να ξεκινήσουμε την ιστορία από την αρχή? Όχι, από το 2014 με το πραξικόπημα και τη συμμετοχή των ατομικών ήταν η πρώτη σύγκρουση των ατομικών και στην Κρυμαία. Από αυτή την άποψη λοιπόν το βλέπουμε πολύ καθαρά ποιο είναι το σχέδιο. Αυτό το σχέδιο της γενίκευσης των υπεριαλιστικών συγκρούσεων θα έχει θύματα τους λαούς και μάλιστα πολύ περισσότερο που η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπεται σε πολεμική. Στην Ρωσία δεν πέφτει τόσο πολύ. Την πέφτουν παντού. Δεν διαλέγουμε υπεριαλιστές. Εμείς. Εγώ θα εμείς μελετήσω ανακοινώσεις να βρω αυτή που λέτε. Είμαστε απέναντι. Ο Πούτιν ο υπεραλιστής κακώς συνεχίζει αυτόν τον πόλεμο. Είμαστε απέναντι σε όλες αυτές τις συγκρούσεις, γιατί ακριβώς τι έχουν να εξυπηρετήσουν? Την αλλαγή των συνόρων, τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών. Συμφωνείτε στο χαρακτηρισμό της κυρίας Ζαχάροβα μετά από όλες αυτές τις ανακοινώσεις του ΝΑΤΟ ότι μιλάμε για πολεμική συμμορία? Ποιο, το ΝΑΤΟ? Γιατί τι είναι το ΝΑΤΟ? Είναι κανένας άγγελος? Πόσα πραξικοπήματα έχει κάνει το ΝΑΤΟ στη διάρκεια της 70ετούς θητείας σου? Πόσες χούντες έχει εγκαθιδρύσει? Σε πόσες εκτελέσεις, δολοφονίες, πόσες πολέμους έχει κάνει το ΝΑΤΟ? Πόσες εισβολές έχει κάνει το ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία? Δεν διέλυσε τη Γιουγκοσλαβία το ΝΑΤΟ? Τι είναι? Μάλιστα. Είναι γειτονιά των αγγέλων, είναι πολεμικός μηχανισμός, ο οποίος έχει κλιμακώσει τις πολεμικές. Για τη συμφωνία των